Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα Ματιές στα σπορ, blogspot.gr. Και πριν από λίγο καιρό κοντά μας τον έμορφο και τον ποζίδι πρώην πρόεδρο της ΕΠΣ και προφανώς και σε άλλες θέσεις, παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι για αυτή την ελάχιστη τιμή. Αθάνατος. Ο Ιέψης Κοζάνης, μέσα από δυσκολίες, βλέπετε τι γίνεται σε άλλες ΕΠΣ, να μην αναφέρω τώρα. Συνεχίζει να έχει ένα πρωτάθλημα με δύο κατηγορίες, να έχει κύπελο, να έχει ομάδες ενεργές, με το προσωπικό κόπο ανθρώπων σε χωριά, σε πόλεις, που αγαπάνε απλά το ποδόσφαιρο, δεν κερδίζουν κάτι. Αλλά αγαπάνε αυτό που λέμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τιμούν τον όρο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε της ΕΠΣ, αγαπητά μέλη, προπονητές, προπονητές, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε καταρχήν και να βραβεύσουμε τους περσινούς πρωταγωνιστές έτσι πως τους ψήφισαν οι ομάδες, οι παίχτες, οι προπονητές, οι συμμετέχοντες, κάποιους παράγοντες, πρωτοσκόρερ, προπονητές κτλ. Και φυσικά να κάνουμε την κλήρωση και για την Α κατηγορία και για τη Β κατηγορία, αλλά και για τη διοργάνωση του κυπέλλου. Θα εξηγηθούν όλες οι διαδικασίες λίγο αργότερα. Πριν ξεκινήσουμε, έναν σύντομο χαιρετισμό θα ήθελα από τον άνθρωπο που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Αγαπητέ Χρήστο. Σας καλωσορίζω στη ΣΕΤΣ, στο Βόλιο. Το κομμάτι του αθλητισμού είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι για μας. Είχαμε θέματα με το ποδόσφαιρο, μιας και το Βόλιο ως ποδόσφαιρο ομάδα, με πολλές ομάδες. Με την καινούργια εποχή έμεινε χωρίς ομάδες. Μείναμε με τη ΣΕΤΣ. Φέτος στηρίξαμε σαν Δήμος και συνεχίζουμε να στηρίζουμε το. Αυτό που γίνεται στην Γαλατινία, να έχουμε μία ακόμη ομάδα και συνεχίζουμε την ΕΑΠΟΛΗ για να επαναφέρουμε τις ομάδες όσο γίνεται περισσότερο σε λειτουργία με κέρδος την άθληση των ανθρώπων και της νεολαίας πρώτα. Είναι η προσπάθεια που και εσείς κάνετε σαν ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Οι ομάδες δεν είναι για πρωταθλητισμό μόνο, είναι οι ομάδες οι οποίες πρώτα πρέπει να αθλήσουν τους νέους μας και να τους βάλουν στον αθλητισμό, γιατί εκεί όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μόνο κέρδος. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Εύχομαι να πάει η κλήρωση να είναι ευνοϊκή για το Μακεδονικό και για την Γαλατινή και να πάμε καλά, καλό πρωτάθλημα να έχουμε και καλή συνέχεια. Θα παρακαλέσω τον βουλευτή και πρώην υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης, εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη. Κύριε Πρόεδρε της ΕΠΣ, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία, παλιοί και νέοι παράγοντες, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητή Όλγα, άνθρωποι του αθλητισμού, άνθρωποι της προσφοράς, άνθρωποι που διαμορφώνεται πρώτα απ' όλα όχι αθλητές αλλά χαρακτήρες. Θέλω να σας συγχαρώ για την διαχρονική προσφορά σας στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, στην κοινωνία. Πράγματι είναι γεγονός ότι σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού αυτού του χώρου, των ερασιτεχνικών σωματείων, μπορεί να υπήρξε μείωση των ομάδων που συμμετέχουν, αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυξάνεται ο αριθμός. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα από τον Πρόεδρο ότι έχουμε νέες ομάδες, μπαίνουν σε πιο στερές βάσεις οι αθλητικές δραστηριότητες. Με πρώτο μέλημά μας την υγεία των αθλητών, και εκεί πρέπει να αστιάσουμε, έχουν μπει απεινιδωτές σε αρκετά γήπεδα. Υπάρχει η παρουσία ιατρικού προσωπικού και πρέπει να την ενισχύσουμε. Νομίζω αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που είτε αθλούνται είτε συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες, και από εκεί πέρα βεβαίως πρέπει να εστιάσουμε και στις υποδομές. Είναι οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ πέρα, θα έχουμε και επαφές και με το Υπουργείο Αθλητισμού, όπως έχουμε συνεννοηθεί με τον κύριο Πρόεδρο, γιατί είναι ποδοσφαιρομάνα η περιοχή, έχει βγάλει μεγάλους αθλητές και θέλουμε και στο μέλλον να διαπρέψουμε, να διακριθούμε. Μπορούμε να το κάνουμε ξεκινώντας πρώτα από τις βάσεις και τις υποδομές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε πολλές ακαδημίες στην περιοχή μας που εμπλουτίζουν όχι μόνο τα τοπικά ποδοσφαιρικά πράγματα αλλά ακόμα και μεγαλύτερες ομάδες στη χώρα. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία και στο νέο πρωτάθλημα. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω η κλήρωση θα είναι αυτοί που προσδοκάτε, όλα θα πάνε καλά. Κάθε επιτυχία στο νέο πρωτάθλημα. Θέση μου είναι έτσι όπως ακριβώς τα είπες. Γεια σας. Κύριε Απταχίδου, αν θέλετε, εκ μέρους της Περιφέρειας, ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα και από
από εμένα. Καλημέρα σε όλους. Αρχικά να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ μια ιδιαιτέρως δυναμική αθλητική αγωνιστική χρονιά. Εγώ ως θεατής απολαμβάνω το θέαμα, το άθλημα ποδοσφαίρου από την κερκίδα. Προτρέποντας βέβαια, αφού πρώτα συγχαρώ όλους τους παράγοντες του σωματείου να συνεχίσουν να υπηρετούν το άθλημα που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν και αγαπούν. Σας ευχαριστώ. Καλή κοινωνία. Ευχαριστούμε για την κυρία Πιταχίδου. Είμαστε σίγουροι ότι η Περιφέρεια θα πράξει τα δέοντα για τον αριστερικό αθλητισμό και για το ποδοσφαίρο φυσικά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ελευθερή, μια που ήρθατε στην Ένωση, ένα σύντομο χαιρετισμό κι εσείς. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αριστερικό αθλητισμό, με το αριστερικό ποδόσφαιρο, είναι ίσως τα κύτταρα, τα υγιή που πραγματικά έχουν όρεξη και διάθεση. Ένα είναι το μεγάλο πρόβλημα όλη τη περιοχή, ότι δυστυχώς έχουμε λίγα παιδιά, άρα λίγες ομάδες. Αυτό που θέλω να ευχηθώ, υγεία σε όλους τους αθλητές, σύνεση σε όλους τους παράγοντες, χωρίς επεισόδια, χωρίς προβλήματα, να γίνει ένα όμορφο πρωτάθλημα, νομίζω, και στο πάρκο ότι ήταν Σερβίων, έτσι. Εκεί είμαστε, εννοείται. Γιατί από τότε που θυμάμαι τη ζωή μου, 3 χρονών, στο μοναδικό ίσως αυτοκίνητο που υπήρχε τότε στο γείτονα, στο Τιτάνι ήταν του πατέρα μου, από τότε ήταν μεγάλος παράγοντας εκείνης εποχής. Πολλά χρόνια υπηρέτησε και ο αδερφός μου. Είμαστε μια ζωή όλη τη Τανάρα που έλεγε και φώναζαν όλοι. Από εκεί και πέρα, ομάδες ως σαν τον Τιτάν, ως σαν ανθρώπινοι που ασχολούνται με τον Τιτάν και αντίστοιχα αεραστεχνικά σωματεία, δίνουν τον εαυτό τους έτσι ώστε όλα αυτά τα αθλήματα να έχουν ζωή. Όσον αφορά τις παραπάνω κατηγορίες, νομίζω ότι δεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε. Κοιτάμε τοπικά και σίγουρα κοιτάμε το μέλλον στα μάτια. Και ποιο είναι το μέλλον στα μάτια? Τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν, υγεία στα παιδιά μας και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε για τον κύριο Ελευθερίου. Ήταν προφανές ότι θα πει για τον Τιτάν Σερβίων, όπως και ο προηγούμενος δήμαρχος είπε για τις ομάδες της περιοχής του. Λογικό. Βλέπω εδώ στην πρώτη σειρά και τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΣ, ο Ζάνης, τον κύριο Σάβα. Θα θέλατε, κύριε Χριστό? Δεν θέλει, κύριο Χριστό. Και θα κλείσουμε τους χαιρετισμούς με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιριστικών Σωματείων Κοζάνης, τον κύριο Αποστόλου. Να πω ότι ο κύριος Αποστόλου έχει την προεδρία της Επιτροπής στη νέα ΕΠΟ, στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών. Ο κ. Μητσιάκος, ο Ταμείας της Ένωσης, είναι μέρος αυτής της Επιτροπής, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θα μας τα πει καλύτερα ο κ. Αποστόλου. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τον κ. Βουλευτή, τον κ. Κωνσταντινίδη, τους δημάρχους, την κυρία την Περιφερειάρχη και όλους τους παράγοντες που ήρθαν εδώ. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης κάνει μια γιγαντιά προσπάθεια να μπορέσει μέσα στις αντικσιότητες που υπάρχουν να μπορέσουμε να αναδείξουμε τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Δίνουμε μεγάλη βάση στις ακαδημίες, στα πρωταθλήματα των υποδομών. Έχουμε καταφέρει να πάρουμε μέχρι και πανελλήνιο πρωτάθλημα. Προσπαθούμε. Σε όλα αυτά θέλω να πω ότι είναι σημαντική η βοήθεια και από τον βουλευτή μας, όποτε χρειαστήκαμε, μας άνοιξε τις πόρτες να ζητήσουμε κάτι, και βέβαια από τους δημάρχους που παρευρίσκονται εδώ. Όλοι γνωρίζουμε, εγώ γνωρίζω καλύτερα, ότι έχουν βοηθούν στην περιοχή τους, στα σωματεία. Αν δεν υπήρχαν και αυτοί να μπουν μπροστά για να βοηθήσουν, θα είχαμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ δημόσια για την προσπάθεια που κάνετε και για την βοήθεια στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και τους παράγοντες. Οι παράγοντες είναι αυτοί που βάζουν όλη την προσπάθεια, κάνουν ό,τι μπορούν. Είναι αυτοί που κρατάνε όρθιο το αεραστεχνικό πρωτάθλημα. Θα ήθελα τέλος να ευχηθώ σε όλους τους ποδοσφαιριστές καλή ποδοσφαιρική χρονιά, με υγεία, χωρίς τραυματισμούς, και εύχομαι το καλύτερο για όλους. Ευχαριστώ.